Καλώ ήρθες στο The Greek Curiosity Podcast. Ένα ελληνικό podcast που κάθε εβδομάδα θα σου δίνει τροφή στην έμφυτη περιέργεια που έχει για τον κόσμο. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Greek Curiosity. Γεια σα και από μένα. Σήμερα θα μιλήσουμε για αξιοπερίεργες ιστορίε. Ονείρων. <laughs> που είναι αληθινέ. Αυτό είναι το σοκαριστικό. Ναι, και τρομακτικό θα έλεγα. Αρκετά τρομακτικό. Δηλαδή η Ειρήνη έχει ήδη τρομοκρατηθει κανένα δύο-τρει φορέ. Έχω σπί... πριν άνοιξε η πόρτα του δωματίου σου χωρί λόγο τετία και δεν είχαμε κανένα ανοιχτή την παλκόνα πόρτα Ένα <laughs> κοριτσάκι, ένα <ο> κοριτσάκι. Μην <laughs> με ρίξετε. Παιδιά, γεια σα. Έχει ήδη φοβηθεί να σα το πω. Οπότε ήμασταν λίγο στο μετέχουμε, αν θα σα πούμε εξ αρχή ότι είναι αληθινέ ιστορίε στην αρχή ή στο τέλο. Αλλά θέλουμε λίγο να σα κάνουμε να φοβηθείτε. Και κάθε φορά που θα ακούτε μια ιστορία, θέλουμε να σκεφτείτε ότι είναι. Αληθινές ιστορίες. Ακριβώς. Πάμε. 22 Φεβρουαρίου το 1876, η 14χρονη Καρολίνα Όλσον γύριζε στο σπίτι της στον Όκνο, το οποίο είναι την δυτική Σουηδία, κοντά στο Μονστέρας. Στον δρόμο προς το σπίτι της, η Καρολίνα πλήττυσε και έπεσε. Mm -hmm. Και προφανώς χτύπησε το κεφάλι της. Για τις επόμενες δύο μέρες, βέβαια, έλεγε στη μητέρα της ότι πονάει το κεφάλι της. Οπότε, καθώ το 1876... Δεν υπήρχαν τόσα πολλά γιατροσφαιρικόφια. Mm -hmm. Το μόνο που μπορούσε να κάνει η μητέρα τη είναι να την βάλει στο κρεβάτι. Mm -hmm. Επομένω, την 24η Φεβρουαρίου του 1876, η Καρολίνα πέφτει σε πολύ βαθύ ύπνο. Και πότε ξυπνάει, Μπορεί να σκεφτεί, Πόσα χρόνια. Oh. Ξυπνάει στι 3 Απριλίου το 1908. Oh. Δηλαδή μετά από 32 χρόνια και 42 ημέρε. Και κρατήστε το 42. Να πω εδώ ότι η καθεμία έχει ιστορίε που λέει στην άλλη. Οπότε, εγώ δεν ξέρω την ιστορία που μου διηγείται αυτή τη στιγμή η Ειρήνη και η Ειρήνη δεν ξέρει τι ιστορίε που θα έρθουν. Αλλά επειδή τι έχουμε πάρει από ένα βιβλίο, έχουμε ήδη διαβάσει συγκεκριμένε ιστορίε μαζί. Γι' αυτό έχουμε λίγο φοβηθεί <laughs> με αυτά που συζητήσαμε. Ναι, <laughs> συμφωνώ. Οπότε, λε ότι ξυπνάει μετά από 32 χρόνια. 32 χρόνια 42 μέρες. και 42 ημέρε και κρατήσα και το 42. Θα γίνει δυνατό connection μετά. Κατά αυτή τη διάρκεια, βέβαια, αφού το κορίτσι δεν ξυπνούσε, ε, οι, οι γονεί σπέφτηκαν σε γιατρού. Ε, ναι, λογικό. Και σε αρκετού, βέβαια. Ένα από του γιατρού είπε απλά ότι το κορίτσι είναι σε βαθύ ύπνο και δεν υπάρχει γυρισμό. Ο okay. άλλο γιατρό είπε ότι είναι σε κόμμα. Όμω, βέβαια, στο τέλο θα σου πω γιατί μπορεί να μην ήταν σε κόμμα. Μέσα σε όλη αυτή την απελπισία του, βέβαια, την έστειλαν και σε ένα νοσοκομείο στο Oxar. Ω, Επιμένει Επιμένεις όμως να τα λες. Εγώ απλά θα έλεγα σε ένα νοσοκομείο, ρε παιδί Στο νοσοκομείο Όξαρσαμ, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την ξυπνήσουν με ηλεκτροσόκ. Α, και ούτε με ηλεκτροσόκ. Όχι. Και δεν λειτουργήσε ακριβώ. Μια μέρα βέβαια, ο πατέρας της, γύρισε από τη δουλειά και τη βρήκε δίπλα στο κρεβάτι τη να προσεύχεται. Προφανώ ενθουσιάστηκε πάρα πολύ ότι το κοριτσάκι του ξύπνησε. Λογικό. Αλλά ο ενθουσιασμό του έφυγε πάρα πολύ γρήγορα διότι απλά προσευχόταν και υπνοβατούσε κυρίω. Συγγνώμη, Ρησί. Ωραία. Κοιμάμαι, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, 20-30 και υπνοβατώ. Και πάω να προσευχηθώ. Δεν κρίνω κανέναν. Δεν πάω να φάω. Ξέρω εγώ. Δεν πίναγε. Ωραία αυτό που είπε. Σε όλη τη διάρκεια. Δεν ξέρω το λόγο γιατί το να. έκαναν. Τη έδιναν ζαχαρό νερό και νομίζω γάλα. Και τη έφτανε. Μάλλον. Λογικά. Okay. λογικά της έφτανε. Το οποίο το λογικά όμω είναι με strong hyphens. Mm -hmm. quote on quote, <laughs> γιατί δεν νομίζω ότι είναι λογική όλη η ιστορία. Ναι, εντάξει, προφανώ. Από ό,τι μου λε τώρα, ναι, ναι, ναι. Το ναι. 1908 η μητέρα τη πεθάνει. Και πέθανε πριν την ημερομηνία που ξύπνησε η Καρολίνα. Η οποία ξύπνησε. Άρα 3 ξύπνησε. 3 Απριλίου. Ναι, ξύπνησε 3 Απριλίου το 1908. Και η μάνα τη πέθανε πριν. Ακριβώ. Okay. Και ε, επειδή okay. προφανώ okay. Προφανώς χρειάζεται μια μητέρα μέσα στο σπίτι, mm -hmm. είχε έρθει μια χείρα από το χωριό για τον οικοκυριό. Okay. Οπότε όταν ξυπνάει η Καρολίνα, η, η χείρα την βλέπει μέσα στο σπίτι να ψάχνει τη μητέρα της. Και να ψάχνει και τα δέρια τη. Τα δέρια τη βέβαια, μέσα σε όλη αυτή τη διάρκεια των χρόνων, είχαν πνιγεί. Οπότε είχαν πεθάνει και αυτά. Α, mm. Καταστροφή. Mm. Άρα ξύπνησε και όντω είχε συνέστηση και ότι, ψά... ότι υπάρχει μια μαμά μέσα στο σπίτι. Εγώ είμαι η Καρολίνα. ναι. ναι, 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 ναι. Προφανώ θυμόταν με τα χρόνια τα τότε, mm -hmm. το 1800, πριν το 1876. Mm -hmm. ε, αλλά ναι, ξύπνησε και έπιασε την οικογένειά τη. Σαν να ξύπνησε την επόμενη μέρα. Σαν να έκανε ένα φυσικό ύπνο. Μετά από δύο χρόνια, η Καρολίνα πήγε σε μία γιατρό στη Στοκχόλμη, mm -hmm. η οποία την βρήκε έφυγεστατη, ευδιάθετη, υγιέστατη, σαν να μην έχει κοιμηθεί ποτέ τόσα χρόνια. Απίστευτο. Ναι, και όμω αληθινό, παιδιά. Ε, όμως αυτή η ιστορία έχει τρία αξιοπερίεργα κομμάτια. Πιο αξιοπερίεργα από αυτό που ήδη συζητήσατε. Ακριβώς, <laughs> okay. γιατί δεν υπάρχει τέλος. Okay. Το πρώτο αξιοπερίεργο είναι ότι προφανώς όσο γνωρίζουμε, η μύτη, τα αυτιά η μύτη και τα νύχια το του ανθρώπου είναι κάποια πράγματα που δεν σταματάνε να μεγαλώνουν όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος. Ναι, και όταν ναι, ναι. ένας άνθρωπος πεθάνει, mm -hmm. πάλι τα νύχια και τα μαλλιά Μεγαλώνουν. Α, δεν το και α πεθάνει. Αυτή, δεν το ήξερα αυτό. Οπότε η Καρολίνα όμω, μέσα στην κατάσταση του ύπνου τη, τα νύχια έτσι και τα μαλλιά τη δεν μεγάλωναν. Επί 32 χρόνια. Ναι. Δεν μεγάλωναν. Εντάξει, μη σκηνεί πάρα πολύ τον ενδιαφέρον. Και όμω δεν μεγάλωναν. Το φαντάζεσαι, δεν μεγάλωναν. Είναι κάτι που σου πάει τα νεύρα τα νύχια. Δηλαδή δεν προλαβαίνει να δε, δε το κόψει, έχει ήδη βγει. Πε παιδί μου. Δεν είναι λέει. Ναι, κάτι άλλο που, δεν, που ξέχασα να το αναφερω mm -hmm. είναι ότι η Καρολίνα, όταν ξύπνησε, ήταν πάρα πολύ διάσημη. Ήταν η ωραία κοιμωμένη τη Σουηδία. Άντε. Ναι. Ναι. Τι, τίπου... Ήταν όντω πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Χωριό. Ήταν mm -hmm. διάσημη. Ε, 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 λέει και όλα η ιστορία ότι ερχόντουσαν πάρα πολλοί τουρίστε από όλο τον κόσμο να τη δουν. Περάστατο σπίτι τη Καρολίνα, ξέρω τι. Ναι, πώς, και πώς, όμως, ωραία η ωραία, ωραία, ωραία κοιμωμένη. Ξέρει τι σκέφτομαι τώρα έτσι. Έτσι θα ξεκίνησε το παραμύθι η ωραία κοιμωμένη. Μπορεί δηλαδή το ίδιο συμβάν Α, να ξανασυμβεί. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Όχι, απλά σκέφτομαι ότι η ωραία κοιμωμένη, σαν παραμύθι, προφανώ πέρασε από γενιά σε γενιά. Αλλά μπορεί όντω να υπήρχε να είναι ένα φαινόμενο ναι, το οποίο μπορεί ναι, να συμβαίνει ανά ναι, ναι, ναι. χι χρόνια ναι, στον πράγμα. κόσμο. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο πολύ φαντασία. Ναι, προφανώς. Δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο πολύ mm. φαντασία. Mm. Το δεύτερο αξιοπερίεργο τη αυτή τη ιστορία είναι ότι η Καρολίνα. Ενώ ξύπνησε και ήταν 42 χρονών. Το οποίο όμω εδώ ξύπνησε 42. Ήταν 32 Α, χρόνια για... και 42 μέρε. ναι αυτό να το Κονέ. Ναι, mm. έζησε και για 42 χρόνια μετά αφού το ξύπνησε. Mm. Αυτό είναι ένα μικρό ρεαλιστικό mm. δικό mm. μου. Ναι, ναι, Εν ολίγη, όταν ξύπνησε, λένε ότι όταν ένα άνθρωπο, αν ήταν σε κόμμα. Αν υπήρχε το υπόθεση ότι mm. ήταν σε κόμμα. Ένα άνθρωπο που ξυπνάει από το κόμμα ή έχει κάποιο θέμα αναπηρία. Η mm -hmm. Γενικά έχει κάποιο πρόβλημα γιατί προφανώ ο εγκέφαλό δεν λειτουργεί σωστά όσο ναι, ακόμα. Ναι, 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 ναι. Το γνωρίζει και αυτό. Ναι. Η Καρολίνα όταν ξύπνησε ήταν υγιέστατη. Δεν είχε τίποτα, δεν είχε πρόβλημα κανένα... στο να περπατήσει η μηστή, δεν είχε ανατροφήσει. Όχι. Κανένα πρόβλημα. Μου φαίνεται δηλαδή, δεν ξέρω. Α, κανένα πρόβλημα. Λε να κάνει τόσο πολύ καλό το ζαχαρό νερό. Να το αρχίσω. Πείτε μου, εσεί, τι να κάνω. Το τρίτο αξιοπερίεργο είναι ότι ένα μέσο άνθρωπο mm -hmm. περνάει περίπου το 1 τρίτο τη ζωή του σε κατάσταση ύπνου. Εκτό, αν θε να ακολουθήσει το παράδειγμα τη Καρολίνα, η οποία πέρασε 30 χρόνια, 32 συνεχή χρόνια σε ύπνο. ύπνο ναι. Όμω, κοιμήθηκε ουσιαστικά παραπάνω από όσο έζησε. Γιατί κοιμήθηκε σχεδόν, άμα σκεφτεί ότι πριν τα 14 τη χρόνια είχε ένα φυσιολογικό ύπνο, και αφού το ξύπνησε, είχε πάλι φυσιολογικό ύπνο, πρέπει κοιμήθηκε 50 χρόνια στη ζωή τη. Άτε, και έζησε μέχρι τα, είπε. 89. Ναι, όντω. Πέθανε τον Απρίλιο του 1950, 89 χρονών. Άμορ την καημένη. είναι τα 89. Έχει ήδη χαλάσει. Εντάξει, μπορεί να κοιμήθηκε λίγο παραπάνω. <laughs> λίγο μωρέ. <μάρε>, λίγο, <laughs> πετάξτε το <laughs> στο νερό. <laughs> Χαλάλι. <laughs> και νομίζω ότι εγώ θα σα σοκάρω με τη. Τις... σόκαρε η Καρολίνα. Μπράβο Τώρα σε αντίθεση με αυτό, να πούμε ότι εγώ βρήκα ότι ένα Αμερικανό που ονομαζόταν Al Herbin, Έζησε μέχρι τα 90 του, αλλά δεν κοιμότανε ποτέ. Δηλαδή, αλήθεια, δεν κοιμότανε. Λέει το μόνο χαρακτηριστικό που έκανε ο συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν ότι όταν κουραζόταν, δεν είχε καν κρεβάτι στο σπίτι του. Δεν το χρειαζότανε. Το μόνο που έκανε ήταν να καθόταν σε μια πολυθρόνα, διάβαζε ένα βιβλίο και ξεκουραζόταν. Δηλαδή, έκανε loop. Δεν έφτανε στο σημείο που όλοι οι φυσιολογικοί διαβάζουν ένα βιβλίο και κοιμόμαστε. Είναι κάναπ. Όχι, όχι. Διάβαζε το βιβλίο του και κάπω εκεί έπαιρνε ενέργεια εκείνη την ώρα που καθότανε έπαιρνε την ενέργεια και ξανασηκωνόταν το πρωί 6 ώρα, 7 ώρα, 3 ώρα και ξαναέκανε την επόμενη μέρα. Δεν έκλεινε καθόλου τα μάθη του. Και τον ελέγξανε οι γιατροί, γιατί του φάνηκαν πάρα πολύ περίεργο και έδειχνε ότι ο δείκτη ευφυία του ήταν παραπάνω το μέσο όρο. Wow. Αυτό ήταν εξωτερικό. Είναι δυνατόν 90 χρόνια να, να μην, μην, θε να κοιμηθεί. Ναι, άμα το χρειάζεται. Εγώ ξέρω περίπτωση γυναίκα στο βόλο τώρα που δεν κοιμάται καθόλου το βράδυ. Και πότε κοιμάται. Δεν κοιμάται. Βλέπει απλά τηλεόραση. Όλο το βράδυ. Και μπορεί απλά να λέω κόκκιμα. Τα ξέρω τα Το ότι είναι 90 λεπτά μέχρι να σε πάρει ο ύπνο για όνειρο. Για να δει όνειρο. Mm. Όχι, δεν το ξέρω. Πώ φαίνεται να έχουμε διαβάσει ακριβώ τέτοια πράγματα, Βλέπετε ότι η καθεμία σοκάρεται με, τα... με τι πληροφορίε σε Ε, Εμένα η μεγάλη μου ιστορία, η οποία είναι ό,τι βρήκα πολύ σοκαριστική, ξεκινάει 11 Μαου του 1812. Και είναι στο Λομίνο τη Αγγλία. Μιλάμε για τον Πρωθυπουργό τη Αγγλία τότε, τον Σπένσερ Πέρσιβαλ, ο οποίο διέσχισε τον προθάλαμο του κοινοβουλίου τη Βουλή των Λόρδων και εκεί έπεσε θύμα από, από πυροβολισμό που του έκανε ένα άντρα. Μέρντερ, ουσιαστικά. Ναι, τον δολοφόνησαν. Ανθρωποκτονία, ναι, κατάλαβα. Το σοκαριστικό σε αυτή την ιστορία δεν είναι ότι ένα δολοφόνησε τον Πρωθυπουργό τη Αγγλία το 1812. Το σοκαριστικό είναι ότι στι 3 Μαου. Κρατήσε το τώρα, μιλάμε σχεδόν μια εβδομάδα πριν από το σκηνικό. Στις 3 Μαΐου του ίδιου χρόνου, του 1812, ένας πλούσιος ευγενή, ο οποίος ονομαζόταν John Williams, δεν ασχολείται καθόλου με την πολιτική, μένει σε ένα κτήμα του στην Κορνουάλη και ασχολείται μόνο με το κοινή και το κτήμα του. Κοιμάται εκείνο το βράδυ, τις 3 ε, ε, Μαΐου, και βλέπει στον ηρώ του ότι είναι θεατής ενός δολοφονικού σκηνικού που παίρνει, γίνεται το σκηνικό σε, στον προθάλαμο του Κοινοβουλίου της Βουλής των Λόρδων. Και βλέπει ότι είναι ένας κοντός άνθρωπος με σγουρά μαλλιά, με πράσινο παλτό, ο οποίος δολοφονεί έναν άνθρωπο και πετάγεται από τη γωνία ο κοντός άνθρωπος και δολοφονεί έναν άλλον άνθρωπο. Okay. Δεν μπορεί στον ήρωα του να αντιδράσει, πέρα από το ότι έχει σοκαριστεί, και πάει σε κάποιον που βρίσκεται εκεί στην Βουλή και ρωτάει ποιο είναι αυτό ο οποίο πέθανε. Και του λένε ότι είναι ο πρωθυπουργό τη χώρα. Σοκάρεται. Έχει Πέρσι, βάλει. Ναι, 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 ακριβώ. Ε, Σοκάρεται. Ξυπνάει. Ταράζεται προφανώ από τον ύπνο. Ξυπνάει η γυναίκα του, ε, προσπαθεί να τον καθησυχάσει. Τη εξηγεί το όνειρό του. Προσπαθεί προφανώ η γυναίκα, όπω καταλαβαίνει, να τον καθησυχάσει και να τον ηρεμήσει και ξαναπέφτει για ύπνο. Στον ύπνο του. Στον, την ίδια μέρα. Ναι, βλέπει. Το ίδιο όνειρο, βλέπει ότι είναι πάλι ε, στο hall ε, του κοινοβουλίου. Βλέπει έναν άνθρωπο να πετάγεται πίσω από μια γωνία, είναι κοντό με σγουρά μαλλιά, με πράσινο παλτό και κρατάει ένα όπλο και πυροβολεί πάλι τον πρωθυπουργό τη Αγγλίας. Και εξακολουθεί να μην μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Οπότε ξανασηκώνεται, προφανώ δεν ξυπνάει τη γυναίκα του, καταλαβαίνει ότι έχει δει το ίδιο όνειρο, το έχουμε πάθει κι εμεί λίγο πολύ, όλο να ξαναβλέπει το ίδιο όνειρο. Είναι, νομίζω, ότι συνεχίζει να ήδη υπάρχουν. Και ξανακοιμάται μετά από λίγο και βλέπει πάλι ένα όνειρο το οποίο είναι στο οπότε, κοινοβούλιο. Οπότε, την ίδια μέρα ξύπνησε. Είδε όνειρο, ξύπνησε. Είδε το ίδιο όνειρο, ξύπνησε. Και το ξαναβλέπει. Και το ξαναβλέπει. Δηλαδή στι 3 Μαου είδε τρει φορέ το ίδιο ακριβώ σκηνικό του όνειρο. Να δολοφονεί τον Πρωθυπουργό τη Αγγλία. Ε, Αγγλίας. Προφανώ την επόμενη μέρα σηκώνεται, το συζητάει με την οικογένειά του, το συζητάει με του φίλου του και σκέφτεται να στείλει ένα γράμμα στον Πρωθυπουργό να τον προδοποιήσει. Να τον ενημερώσει. Ναι. Ναι, ναι. Ε, δεν το κάνει όμω. Τον κρατάνε οι. Εμεί, τώρα που ξέρουμε την ιστορία, καταλαβαίνουμε πόσο κακό έγινε. Ενδεχομένω όμω, μια σκέψη μου. Mm. Ε, θα του έδινε θα το και σημασία. Ναι, μπορεί και να δηλαδή, μην είναι. Δηλαδή, στα τότε χρόνια, ένα πρωθυπουργό τη Αγγλία, θα έδινε σημασία σε ένα γράμμενο αγρότη. Θα σου πω. Δεν θα του έδινε. Μέχρι. Άμα. Η ιστορία τελείωνε τώρα, δεν θα του έδινε. Αλλά θα σου συνεχίσει την ιστορία. Oh. Λοιπόν, δεν τη στέλνει γράμμα. Ο πρωθυπουργό δεν έχει λάβει καμία προειδοποίηση από την Κορνουάλη. Και είμαστε τώρα στην κρεβατοκάμαρα του Πρωθυπουργού μία μέρα πριν πάει στο κοινοβούλιο. Ωραία. Μία μέρα δηλαδή πριν γίνει ο φόνο. Είμαστε βράδυ 10η Μαου, ξημερώματα 11η. Okay. Κοιμάται ο Πρωθυπουργό και βλέπει στον ύπνο του ότι προχωράει στο χόλ για να πάει στο κοινοβούλιο και ένα άνθρωπο με σγουρά μαλλιά κοντό, με πράσινη καμπαρδίνα. Βγαίνει από τη γωνία και τον σκοτώνει. Και στον ύπνο του ο Πρωθυπουργό θεωρεί ότι έχει πεθάνει. Δεν νιώθει προφανώ, δεν έχει κάποια αίσθηση, απλά καταλαβαίνει ότι κάποιο τον έχει σκοτώσει. Σηκώνεται το βράδυ, Έντρωμο προφανώ. Την άλλη μέρα το πρωί να πάει στο κοινοβούλιο, το συζητάει με την οικογένειά του. Η οικογένειά του του λένε: Καλά είναι να μην πα. ίσω είναι ένα ιονό να τον ακούσει ένας να μην πα. Ναι. Ε, θεωρεί ότι δεν μπορεί να χάσει την συνεδρία, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που συζητάνε. Και πηγαίνει. Και ό,τι γίνεται, φωνικό. Και, και ο άνθρωπο στην Κορνουάλη δεν του είπε. Όχι. Δεν είπε. Αφού, τι να του πει. Αφού τον σκοτώσανε. Μετά θα όλο οπότε, και πιο καχύποτα. Θα δύο άνθρωποι που ο ένα. Ήταν και φόνο του. Ναι. Ήταν το ίδιο ακριβώ όνειρο. Να. Ναι. Είναι... Και, και αυτό είναι ένα αξιοπερίεργο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε γνώσει για τα όνειρα έτσι. Έχουμε ε, ελάχιστε γνώσει το τι είναι το όνειρο, τι ζούμε στην πραγματικότητα. Εδώ το Inception έπρεπε να το δω δύο φορέ για να καταλάβω. Και λίγε το, το είδε. Εγώ, εγώ δεν το κατάλαβα καθόλου το Inception. Με, ναι. με σε λίγο. Απίστευτο. Ναι. Και όταν σκοτώθηκε δηλαδή ο άνθρωπο τελικά όνειρο. δεν μπορούσε να κάνει. Είναι σαν αυτό που λένε που ότι θα έρθει άμα κάποιο πεθάνει, θα σου έρθει. Στον, και υ... στον ύπνο σου. Ναι. Ναι. Μη, 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 δεν δε θες τώρα ίδιο, να σου πω ιστορία. Τυπάω ξύλο. Τυπάω ξύλο. Λοιπόν, πάμε, συνέχισε το επόμενο. Ωραία. Wow, έχω... Σου ήρθε λίγο και Ναι, σχένα. έχω λίγο σοκαριστή, να σου πω την αλήθεια. Μα, άρα στην ουσία, ξέρεις, καθόμαστε και σκεφτόμαστε ότι... Εγώ τουλάχιστον κατά κύριο λόγο, γιατί όταν διάβασα αυτήν την ιστορία, αυτό σκεφτόμουν ότι τι είναι τελικά ο όνειρο. Ναι, δεν ξέρω. Ενώ μπορεί να είναι μια προδοποίηση. Μπορεί να είναι κάτι που ενδεχομένω να το ζούμε και να μην το ξέρουμε. Να. Για απαντήστε μα. Για απαντήστε μα. <laughs> πολύ σοκαριστήρια. Αν έχετε ναι. μια. οποιαδήποτε γνώση. Να. θα ήταν πάρα πολύ. Είχα μια εμπειρία να τρομάξουμε όμως. λίγο την ειρήνη παραπάνω. Όχι, ρε παιδιά, <laughs> δεν θα <φυσικά. laughs> Είμαι, είμαι πολύ φοβητσιάρα. <laughs> Κι εγώ είμαι, εντάξει. Θέλω να πω ένα συμβάν το οποίο νομίζω είναι πιο πρόσφατο. Αρκετά πιο πρόσφατο. Αγιαφέ για, πες, για πες. Όχι πρόσφατο <laughs> για το 2020, αλλά πιο πρόσφατο από το 1872 και 1812. Okay. Το ναι, δικό μου, είπε, 1000... yeah. θα σου πω, 1812, ναι. 1812. Λοιπόν, τον Μάιο του 1964, ah, ο ναι, κάμεραμαν όχι. του BBC, ο Graham ah. Τίτμαν επισκέφθηκε το Hall House, κοντά στο Branskopf, στην Αγγλία. Ορίστε. Για να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ, προφανώ ήταν ο, κάμερα, ο κάμεραμαν της BBC, ε, και ένα ντοκιμαντέρ με θέμα της καταδύσης. Οκ. Okay. Μην μου πεις ότι είχε κάνει θάλασσα τώρα το αρδόνιρο. Περίμενε. Οκ. Okay. Έμεινε έκπληκτο όταν ανακάλυψε ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά το μέρο. Και όχι, δεν έχει να κάνει με θάλασσα. Okay. Παρόλο που δεν είχε πάει ποτέ εκεί. Okay. Δεν είχε ούτε φίλου, ούτε συγγενεί στην περιοχή. Και μάλιστα το συγκεκριμένο μέρο ήταν ένα σπίτι. Το έχει νερευτεί, αλλά όμω είναι ένα τρίκ. Δεν το έχει την χρονική περίοδο που είχε επισκεφτεί το μέρο. Το έχει ονειρευτεί το 1896. Άρα πήγε δηλαδή, κάπου, είδε ένα σπίτι, αλλά δε, είδε την περιοχή όχι όπως ήταν το 1964 στον Ηρώτη, την έβλεπε πιο παλιά, δηλαδή στον Ηρώτη την έβλεπε όπως ήταν το 1890, κάτι που μου είπες. Ναι, δηλαδή, ενώ επισκέφθηκε τη, συγκρι... τη συγκεκριμένη περιοχή και το συγκεκριμένο χώρο, το συγκεκριμένο σπίτι, εσείς, ναι. το 1964, ναι. το... στον Ηρώτη το... το έβλεπε το 1896. Άντε. Και όμως τι, έχουνε... τι, έχει φε... τι έχουν βρει... Ότι αρχιτεκτονικά επιβεβαίωσαν ότι το σπίτι που έβλεπε ο Γκράχαμ στο όνειρό του είναι το σπίτι που ήταν όντως το 1896. Άρα προηγούμενη ζωή. Ε, μάλλον, τι άλλο. Άτα. Αυτό δεν κατευθείαν. Ναι, θεία. ναι. <laughs> Όχι, τι, τι άλλο μπορείς μπορούσε να είναι. Μήπω ζούσε και στην προηγούμενη της ζωή. Α, Άμα... Ναι. Κατάλαβε. Δηλαδή υπάρχουν. Κατάλαβε, <laughs> θέλω να το καταλάβω. <laughs> δεν το καταλάβω όμω. Με φοβίζει αυτή η σκέψη. Yeah, ε, λογικά <σ whilst> αυτό θα είναι. Γιατί πώ να ξέρει τότε ένα σπίτι που δεν έχει πάει ποτέ. Λογικά από <σκάψε> προηγούμενη ζωή του. Μάλλον θα ζούσε σε αυτό το σπίτι. Ναι, εγώ <σ CLI> θα έψαχνα κιόλα και επιχειμένα αν το δει. Φαντάζε. Δεν θα ψάχνα. Αχ. Τώρα με αυτή την ιστορία, εγώ πάω στην επόμενη ιστορία που έχει να κάνει κοντινά. Μιλάμε για τη διάρκεια τη δεκαετία του 1950. Υπάρχει ο κύριο και η κυρία Μπάτλερ. Αρχίζουν να ψάχνουν να αγοράσουν ένα σπίτι στην Ιρλανδία γιατί η κυρία Μπάτλερ βλέπει ένα συγκεκριμένο όνειρο ε, το οποίο βρίσκεται στην Ιρλανδία, ο εαυτό τη, και περιφέρεται σε ένα σπίτι. Και ψάχνει να πάει στην Ιρλανδία να βρει αυτό το σπίτι. Αυτά το σπίτι δεν. Όχι δεν μόνο αυτό. Και ο άντρα τη όμω δεν είχε πρόβλημα, σου λέει: Το βλέπει σε χρόνια να πάει. Wow. Οπότε πήγαν στην Ιρλανδία να βρουν αυτό το σπίτι. Σκέψει τώρα τι συζήτηση είχε πέσει με το σπίτι και τι γκρίνι έπρευναν το ανθρώπου για να πάμε στην Ιρλανδία να βρούμε ένα σπίτι. Το ξεπερνάμε <ΣΛΗ> αυτό. Λοιπόν, πάνε στην Ιλανδία και ψάχνουν ένα σπίτι. Το βρίσκουν μετά από μέρε που ψάχνουν με το μεσίτη και λέει η κυρία Μπάτλερ: Δεν θέλουν να μου περιγράψει μέσα στο σπίτι, θα το περιγράψω εγώ. Και αρχίζει και δίχ... λέει τα δωμάτια. Έχει αρχίσει και τρομοκρατεί ο μεσίτη. Αρχίζει και ε, κάνει ένα λάθο όμω η κυρία Μπάτλερ. Λέει ότι σε ένα δωμάτιο υπάρχει μία πόρτα. Μία πράσινη πόρτα. Και λέει ο μεσίτη: Όχι, δεν υπάρχει αυτή η πόρτα. Και μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Και ανακαλύπτουν ότι από συζητήσει που είχαν γίνει ότι η πόρτα αυτή την έχουν κλείσει πολύ πρόσφατα. Υπήρχε. Και λέει, όταν ζητάνε με τον άνθρωπο, η κυρία και ο κύριο Μπάτλερ, αν θα αγοράσουν το σπίτι, επειδή το βρίσκουν πάρα πολύ μεγάλο, είναι σίγουρο ότι δεν θα μπορούν από χρηματική ικανότητα να το αγοράσουν. Και όταν ζητάνε την τιμή από τον Μεσίτη, ο μεσίτη σου ένα πολύ μικρό ποσό. Και αναρωτιούνται και λένε, Γιατί μα το δίνει ένα τόσο μεγάλο σπίτι σε τόσο μικρή. Δια μου, μια ιδέα και δεν ξέρω αν είναι Hunted. Ναι. Και του λέει, επειδή είναι στοιχειωμένο. Hey. Και έχει φρικάρει η κυρία Μπάτλερ, αλλά γυρνάει με σίτσι και τη λέει. Μην ερχόμαστε, κυρία Μπάτλερ. Προφανώ το φάντασμα που βλέπανε οι προηγούμενοι ένικοι ήσασταν εσεί που ερχόσασταν μέσα στο σπίτι και βλέπατε το σπίτι σαν ηρό σα. Άρα, α, 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 η τιμή ήταν έτσι, γιατί ήταν στοιχειωμένο. Ναι. Uh -oh, Άρα, Μαρέσει, μ' αρέσει, μ αρέσει που τώρα. Ναι, δηλαδή, δηλαδή το σπίτι είναι στοιχειωμένο από την ίδια. Ναι, αυτό λέει ο Μπάτλερ. Ότι η, προηγούμενοι ε, προηγούμενη ένικη λένε ότι το σπίτι ήταν στοιχειωμένο γιατί έρχονταν μία γυναίκα και ενοχλούσε τα δωμάτια, εισαγωγικά ενοχλούσε τα δωμάτια. Ναι, ναι. Και ότι... λέει ο Μπάτλερ, προφανώ προφανώς να πέραμε... εσύ πρέπει να ήσουνα, γιατί εσύ λες είναι, είναι, ότι είναι, το έχεις ζει το σπίτι πολλές φορέ. φορές. Ναι, ναι. ναι. Οπότε, ναι. αν έχετε κάποιο spooky house ή κάποια, έχετε δει καμιά εικόνα μέσα στο σπίτι σα, προφανώ μπορεί κάποιο να τον ονειρεύεται. Ποιο ξέρει. Ξέρει τι σκέφτομαι τώρα όμω, ε. Για yeah, Πόσο υπέρ είμαι στην κατεδάφιση των σπιτιών. Δεν θα σπίτια, παιδιά. Δε. Αν Ε, ναι. Το αξιοπερίεργο τη ημέρα. Το 1696 στην Ιρλανδία έπεσε υπομορφή βροχή μια δύσοσμη λιπαρή ουσία που οπτικά έμοιαζε με αλλοιωμένο βούτυρο. Εάν έχεις και εσύ άλλες αξιοπερίεργες ιδέες, μπορείς να μας αφήσεις σχόλιο στο CastBox ή να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω Facebook και Instagram. Το username μας και στις δύο πλατφόρμες είναι The Greek Curiosity Podcast, χωρίς παύλες, χωρίς τελείες. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας, γιατί θα είναι και για μας πιο εύκολο να φέρουμε στις εκπομπές μας καλεσμένους από διάφορους τομείς. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε μαζί να ανακαλύψουμε περισσότερα έργα πράγματα. Οπότε, stay tuned!